Τα νοσοκομεία στενάζουν από έλλειψη προσωπικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, πάνω από 6.500 γιατροί λείπουν από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και πάνω από 25.000 νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Είναι οι κενές οργανικές θέσεις για να ικανοποιήσουν στοιχειοδός τις ανάγκες μας. Σε αυτά η κυβέρνηση απαντάει με λόγια. Με λόγια που ξεκινάνε από την Πρωταπριλιά του 2015 ότι θα διορίζονταν 4.500 συνάδελφοι υγειονομικοί σε όλες τις δομές του δημοσίου. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Απαντάει με ψέματα ότι θα διοριστούν 2.700 γιατροί στα χρόνια που πέρασαν. Δεν έχει διοριστεί ούτε το 1/4 από αυτούς. Απαντάει με ψέματα γιατί αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές υγείας υπηρετούν περίπου 15.000 συμβασιούχοι με όλων των ειδών τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 3.000 επικουρικοί γιατροί, 4.000 εργαζόμενοι μέσω ΟΑΕΔ, χιλιάδες καθαρίστριες με μονοετή ή διετή σύμβαση, εργολαβικοί εργάτες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Όλοι αυτοί πληρώνονται όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, πληρώνονται από τα έσοδα των νοσοκομείων. Είναι η στρατηγική τους. Υγεία 2016-2020. Να πάμε στη λογική αυτοχρηματοδοτούμενα νοσοκομεία. Να πληρώνεται το προσωπικό, ο εξοπλισμός, οι υπερορίες, όλα από τα έσοδα του νοσοκομείου. Εκεί οδηγούν τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς έχουν αυξήσει τον αριθμό των ελαστικά εργαζόμενων και έχουν ελαχιστοποιήσει τις μόνιμες προσλήψεις προσωπικού όλων των κλάδων. Να λοιπόν, αυτό που έλεγαν για σταθερή και μόνιμη δουλειά φαίνεται τώρα ότι ήταν για αυτούς μία φενάκι. Αυτό που θα λύσει το πρόβλημα είναι ο δικός μας και μόνο ο δικός μας αγώνας, συσπειρωμένοι στα σωματεία, στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Χαιρετίζουμε τη συγκέντρωση αυτή και δηλώνουμε ότι οι ελαστικές σχέσεις εργασίας για όλους τους υγειονομικούς και για όλους ευρύτερα που εργάζονται στο δημόσιο είναι μια πραγματική σκλαβιά, μεγαλύτερη και από αυτή τη σκλαβιά της ανεργίας, γιατί είναι σαν λάστιχο κυριολεκτικά. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί με κάθε μέσον, ανεξάρτητα από τη σημερινή απάντηση της κυβέρνησης που λέει δήθεν ότι θα αλλάξει το Σύνταγμα. Συνάδελφοι, οι αστικές κυβερνήσεις αλλάζουν το σύνταγμα για να θωρακίσουν το αστικό καθεστώς. Εμείς μπορούμε μόνο με τον αγώνα μας να ανατρέψουμε την εξαθλίωση. Γεια σας.